Το άγχος είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Η επίκληση της λογικής και η ενθάρρυνση από τους γύρω δεν βοηθά όταν τον έλεγχο έχει πάρει αυτή η σαρωτική αίσθηση που κάνει τα χέρια σου να υδρώνουν και το στόμα σου να στεγνώνει. Πέρα από τις μακροπρόθεσμες και ουσιαστικές λύσεις που προσπαθούν να βρουν τις αιτίε του άγχους και να το αντιμετωπίσουν στη ρίζα του, πολύ σημαντική είναι και η άμεση εκτόνωση και αποφόρτιση που χρειάζεσαι όταν το άγχος αρχίζει να στέλνει τα προειδοποιητικά του σημάδια. Εκείνη είναι η στιγμή που κανείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να αναγνωρίσει τα σημάδια και να καταφύγει στις δραστηριότητες εκείνες που θα τον βοηθήσουν να εκτονώσει τη συσσωρευμένη ενέργεια του άγχους και να την αποτρέψει από το να κλιμακωθεί. Όταν το άγχος αρχίζει να στέλνει τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια, βοηθάει πολύ να καταφύγουμε σε κοπιώδεις διαδικασίες ή έντονη άσκηση εξηγεί η ψυχολόγος Εμέσκ Αθηνά Δεσίπρη και συνεχίζει. Υπάρχει μια σωρία στρατηγικών που ορίζονται ως τεχνικές γείωσης με στόχο την αμεσότερη αποφόρτιση και επαναφορά. Κάποιες από αυτές τις τεχνικές είναι σωματικές και κάποιες γνωστικές. Η ανακατεύθυνση σε έντονη σωματική άσκηση είναι μια από τις ισχυρότερες και πιο προσβάσιμες που έχουμε στη διάθεσή μας. Ποιο είδος δραστηριότητας αποφορτίζει το άγχος το ποιο είδο δραστηριότητα αποφορτίζει είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο. Η δουλειά του ειδικού είναι να κάνει μια μεγάλη χαρτογράφηση για να δει τι ωφελεί το κάθε άτομο. Σε κάποιον μπορούμε να συστήσουμε ένταση, σε άλλον να συστήσουμε καταπράυνση. Άρα ναι στην έντονη άσκηση, αλλά ναι και στη γιόγκα και το πιλάτες με τα οποία η αποφόρτιση γίνεται με πιο χαλαρούς τρόπους. Οι προσωπικοί ενισχυτές που έχει το κάθε άτομο αναπτύξει, καθοδηγούν το τι είναι κατάλληλο για τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν ενήλικες που δεν θα βοηθηθούν από μια έντονη άσκηση ή ένα άθλημα γιατί μπορεί να μην τους ταιριάζουν. Παρ' όλα αυτά, η έντονη δραστηριότητα και άσκηση είναι ιδανική για να εκτονωθεί το έντονο άγχος που έχει ήδη πυροδοτηθεί, αναφέρει η Καθηνά κα Δεσίπρη. Όπως μάθαμε και παιδιά στο μάθημα της φυσικής, η ενέργεια ποτέ δεν χάνεται παρά μόνο αλλάζει μορφές. Με αυτόν τον ίδιο τρόπο, η ενέργεια του άγχους δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Η έντονη άσκηση βοηθά το σώμα να περνά από την κατάσταση της έντασης σε αυτήν τη ηρεμίας. Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε πιο ριζικές λύσεις και να δούμε τη διαχείριση του άγχους μέσα ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Να εντοπίσουμε δηλαδή το γιατί κάποιος έφτασε να αγχώνεται τόσο πολύ και ποιες συνθήκες πρέπει να αλλάξουμε. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή των αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεό μας. Γεια σας!